Καλησπέρα σας, η μόδα στο φαγητό είναι πανίσχυρη, όπως άλλωστε και σε πολλά πράγματα. Κάποιες φορές λειτουργεί αρνητικά γιατί το παρακάνουμε, αλλά κάποιες φορές λειτουργεί πάρα πολύ θετικά γιατί χρησιμοποιούμε υλικά και τεχνικές που φυσιολογικά δεν θα χρησιμοποιούσαμε. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Παλιότερα τα μπαχαρικά τα είχαν στο φαγητό σαν δεύτερα γιατί καλύπταν όλες τις γεύσεις και γενικά νομίζαμε ότι κάναν τα φαγητά μας βαριά. Τώρα πια είναι πάρα πολύ της μόδας γιατί ξέρουμε καλά ότι βάζοντας λίγα μπαχαρικά και λίγο αγάπη στο φαγητό μας, το φαγητό μας γίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα το φαγητό που θα φτιάξω θα έχει σαν βάση τα μπαχαρικά. Θα φτιάξουμε ένα κοτόπουλο μπαχαρικών, πολλών μπαχαρικών, πάρα πολύ ζουμερό, πάρα πολύ γευστικό. Σε μισή ώρα θα το ψήσουμε στο φούρνο, θα είναι κατευθείαν έτοιμο. Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και στη γεύση, αλλά και στον τρόπο που θα το φτιάξω. Στη συνέχεια μαζί μου θα είναι ο μάγειρας Μιχάλης Εγκλεζίλης. Ο Μιχάλης είναι ένας νέος μάγειρας, έτσι που του αρέσουν οι παράξενες γεύσεις, όπου θα μας φτιάξει γαρίδες τυλιχτές σε κανταήφι με ένα τσάτνι από πιπεριά φλωρίνης. Απ' έξω φανταστείτε ότι η γαρίδα θα είναι πάρα πολύ τραγανή γιατί έχει το κανταήφι. Από μέσα θα είναι πάρα πολύ ζουμερή γιατί την ψήσουμε πάρα πολύ σωστά. Και αυτό κάπου πρέπει να το βουτήξει. Θα φτιάξουμε και το τσάτνεϊ από πιπεριά φλωρίνης και θα είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Μπορείς να το σερβίρεις για ορεκτικό, για κυρίως, ακόμα και για ένα finger food στους φίλους σου για να ξετρελαθούν. Είπα πάρα πολλά, κουράστηκα να σας πω την αλήθεια, τόση ώρα που μιλάω. Θα πάρω μια ανάσα. Ωραία. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά γιατί θα φτιάξουμε πρώτα το κοτόπουλο με τα μπαχαρικά. Κοτόπουλο με μπαχαρικά. Για το κοτόπουλο. Ένα πίνδος ορεινό κοτόπουλο. Δύο καυτερές πιπεριές. Δύο κουταλιές της σούπας θυμάρι. Τρία κουταλάκια του γλυκού μπαχάρι. Δύο σκελίδες σκόρδο. Ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν. Τρία ξερά κρεμμύδια. Δύο φρέσκα κρεμμυδάκια. Δύο κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Ένα κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Δύο κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένο φασκόμηλο. Ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ. Μισό φλιτζάνι σάλτσα σόγιας. Χυμό και ξύσμα από ένα λάιμ. Χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και τέσσερις κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι. Για τη σάλτσα, 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, δυόσμο, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα σκουίζα παλί καλαμάτα Παπαδημητρίου, μία κουταλιά της σούπας μέλι και πιπέρι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με την κοτοπουλάρα μας. Φοράω γάντια. Και θα χρησιμοποιήσω ένα ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος. Χρησιμοποιώ κοτόπουλο πίνδος γιατί τα κοτόπουλα πίνδος έχουν μια εξαιρετική γεύση επειδή μεγαλώνουν στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων με τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Λοιπόν, και αρχίζουμε το τεμάχισμα. Πάρα πολύ εύκολα χωρίζουμε τα μπουτάκια. Κοιτάξτε εδώ. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, άμα δεν θέλετε να το κάνετε, που ο μόνος λόγος που να μην το κάνετε είναι να βαριέστε γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Απλά το σπας. Χωρίζεις αυτό το κομμάτι και ουσιαστικά έχεις χωρίσει το μισό κοτόπουλο και το άλλο μισό. Παίρνεις τα μπουτάκια, πατάς, κόβεις τη μέση. Λοιπόν, τα μπούτια θα τα κόψω στη μέση γιατί θέλουν περισσότερη ώρα, αλλά τα στήθια θα τα αφήσω ολόκληρα. Πώς? Βάζω το μαχαίρι στη μέση, χωρίζοντας, βλέπω ότι από αυτή και από αυτή την πλευρά υπάρχει το κεντρικό κόκαλο πάνω στο κοτοπουλάκι μας. Και αφού χωρίσαμε εδώ πέρα το κοτόπουλο, παίρνουμε το μαχαίρι και σιγά σιγά ακολουθούμε το κόκαλο από το κοτόπουλο. Και πάει το πρώτο. Τώρα, εδώ πέρα θα κόψω και τη φτερούγα. Βλέπετε, αυτό θα το αφήσω ολόκληρο και αυτά θα τα κόψω στη μέση τα μπουτάκια. Γιατί θέλω να ψηθούν σε μισή ώρα. Θέλω να μείνει ζουμερό το φιλέτο μου και να ψηθούν μέχρι μέσα-μέσα τα μπουτάκια. Τα μπουτάκια, όπως βλέπετε, έχουν κόκαλο. Το στήθος τα άφησα χωρίς κόκαλο για να είναι έτσι πιο μεγάλη μερίδα. Βάζω το στήθος ολόκληρο και τις φτερούγες απλά θα κόψω μόνο την άκρη. Ωραία. Κόβουμε και την άκρη εδώ. Και όλα τα κοτοπουλάκια μας το έχουμε τεμαχίσει. Βγάζω και τα γάντια μου, παίρνω ένα καινούργιο ξυλοκοπής και αρχίζω να ψιλοκόβω τα πραγματάκια μου.
Είναι μια μαρινάδα που θέλει τουλάχιστον να κάτσει 12 ώρες στο ψυγείο. Γιατί πρέπει να δουλέψει η μαρινάδα. Σε περίπτωση που έχετε σκοπό να την αφήσετε λιγότερο από 12 ώρες, δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου τα κρεμμύδια και όλα αυτά που θα βάλω. Θα πάτε κατευθείαν στα μπαχαρικά. Δηλαδή θα ξεκινήσετε από το δεύτερο στάδιο και μετά, στο στάδιο που θα χτυπήσω τα πάντα μέσα στο μούλτι. Αλλά επειδή εγώ θέλω να κάτσω 12 ώρες στη μαρινάδα μου, θέλω να βάλω και έξτρα γεύση. Έχω φρέσκο κρεμμυδάκι, κρεμμύδι ξερό, καυτερή πιπεριά και σκόρδο. Πάμε να τα ψιλοκόψουμε όλα αυτά. Δεν θέλω να το ψιλοκόψετε τέλεια, γιατί είναι μαρινάδα, σκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε και για το δεύτερο κρεμμυδάκι μας. Λοιπόν, τρία κρεμμυδάκια μέσα στο κοτόπουλο. Και πιο χοντροκομμένα το έχετε το κρεμμύδι, δεν με πειράζει. Απλά όσο πιο πολύ ψιλοκόψετε τη μαρινάδα σας, τόσο λιγότερη ώρα θα χρειαστεί τελικά να αφήσει το κοτόπουλο μέσα. Έχω φρέσκο κρεμμυδάκι, γιατί το είχα στο ψυγείο. Ψιλοκόβουμε γι' αυτό. Μέσα γι' αυτό. Και τώρα. Τώρα ήρθε η κρίσιμη ώρα. Η ώρα της καυτερής πιπεριάς. Έχω μία μικρή και μία μεγάλη. Προσέξτε πολύ καλά το πόσο καυτερή είναι η πιπεριά. Έχει πιπεριές που καίνε, αλλά έχει πιπεριές πραγματικά που καίνε. Αυτό εγώ που κάνω, που έμαθα από μικρό τουλάχιστον να κάνω με τις πιπεριές, είναι κόβω αυτή τη μικρή την άκρη εδώ πέρα, τις πράσινες, γιατί τις κόκκινες πάνω κάτω ξέρεις τις τσίλι πόσο καυτερές είναι. Οι πράσινες είναι σαν κουτί έκπληξη. Τις ανοίγεις και βλέπεις τελικά πόσο καίνε και πόσο όχι. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Και άμα μπορώ να μιλήσω, σημαίνει πως θα τη βάλω όλη. Ναι, μπορώ να μιλήσω, οπότε θα τη βάλω όλη τη μικρή. Για να δω τη μεγάλη. Θα δοκιμάσω και τη μεγάλη. Και με τη μεγάλη μπορώ να μιλήσω, αλλά θα βάλω ολόκληρη τη μεγάλη. Και επειδή θέλω να γίνει έξτρα καυτερό, θα βάλω και τα σπόρια. Τέλεια. Να βάλω και την άλλη, λέτε. Τη βάζω. Να γίνει καυτερό το κοτομπουλάκι μας. Λοιπόν, δύο σκελίδες σκόρδο. Μία. Και πάμε και αυτά μας. Λοιπόν, όσο τώρα φαίνεται ωραίο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε την άλλη μαρινάδα μας, τη μαρινάδα που τελικά θέλει μίξερ. Στο μίξερ μέσα θα ρίξουμε τη μαύρη μαλακή ζάχαρη. Χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι και ένα lime. Άμα δεν έχετε lime και έχετε λεμονάκι θα βάλετε μισό, δεν θα βάλετε ολόκληρο. Γιατί θα ρίξουμε και ξύδι να μην βγει αρκετή οξύτητα τελικά στο κοτόπουλό μας. Το lime είναι γενικά πιο ήπιο από το λεμόνι, γι' αυτό βάζω και ένα ολόκληρο. Γι' αυτό είναι και πολύ ζουμερό, κοιτάξτε. Ωραίο lime, πάει το πρώτο. Πάμε και στο πορτοκάλι. Λοιπόν, θα ρίξω και το χυμό από το πορτοκάλι. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα το μπαχάρι, το ginger, την κανέλα και το πιπέρι καγιέν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι τόσες γεύσεις μαζεμένες σε ένα μικρό κουτάκι. Λοιπόν, για να τα απογειώσω, θα βάλω και λίγο μοσχοκάριδο. Λίγο βασκόμηλο, αποξηραμένο. Λίγο θυμαράκι μέσα. 4 κουταλιές της σούπας ξύδι. 1, 2, 3, 4. Και τη σόγια σως. Όπως είναι τώρα, θα χτυπήσω όλα τα υλικά μεταξύ τους με το μπλεντεράκι μου. Και θα ρίξω όλη αυτή την υπέροχη μαρινάδα πάνω στο κοτοπουλάκι μου. Κοιτάξτε εδώ.
τόσα αρώματα μαζεμένα εδώ μέσα. Όλα αυτά τα αρώματα, επειδή έχουμε βάλει την οξύτητα από το πορτοκαλί, από το λεμόνι, από τη σόγια σου και από το ξύδι, όλα αυτά θα πάνε μέχρι μέσα στο κοτόπουλο. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για ένα κάτεμα. Ξαναλέω ότι όταν δοκιμάσετε αυτό το κοτόπουλο θα πάθετε την πλάκα σας. Οπότε μην παραλείψετε κανένα υλικό. Άντε κανένα δύο μπορείτε, αλλά ως εκεί. Και ανακατεύουμε το κοτοπουλάκι με όλα αυτά τα υλικά. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η υπέροχη μαρινάδα που κάναμε πρέπει να δουλέψει το κρέας μας. Πρέπει να τις αφήσουμε ώρα. Άρα, αφήνουμε στο ψυγείο για 12 ώρες μέχρι και 2 ημέρες. Μπορείτε να τα αφήσετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παραπάνω από 2 ημέρες μην τα αφήσετε, γιατί θα αλλάξει η υφή του κρέατος. Γενικά θα ψήσει πάρα πολύ το κρέας η μαρινάδα μας και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο να γίνει. Βέβαια, εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα από χτες. Οπότε, ήρθε η ώρα να το ψήσουμε κατευθείαν. Νομίζω ότι θα χρειαστώ να βάλω τελευταία φορά γάντια. Και έχετε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να ψήσετε πάνω σε σχάρα και να μην χρειαστεί να γυρίσετε το κοτόπουλο. Η άλλη επιλογή που έχετε είναι να ψήσετε κατευθείαν στο ταψάκι, αλλά θα πρέπει να το γυρίσετε στη μέση του ψήματος από την άλλη πλευρά. Εγώ προτιμώ τον πρώτο με τη σχάρα. Πάντα σας έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ να ψήνω το κοτόπουλο και γενικά όλα τα κρέατά μου στο φούρνο πάνω σε σχάρα. Λοιπόν, παίρνω τα φιλετάκια μου και τα βάζω πάνω σε σχάρα. Πιστέψτε με, όταν δοκιμάσετε το κοτόπουλο έτσι, θα ξεχάσετε οτιδήποτε άλλο έχετε δοκιμάσει ως τώρα. Είναι τόσο γευστικό, τόσο αρωματικό, τόσο ιδιαίτερο. Είναι κάτι καινούριο. Έχουμε φάει πολλές γεύσεις από κοτόπουλα, αλλά τέτοια δεν έχετε δοκιμάσει. Τώρα, θα πάρω ένα κουτάλι και όλη αυτή την υπέροχη μαρινάδα μαζί με τα κρεμμυδάκια θα τη ρίξω από πάνω. Θέλω να καραμελώσουν τα κρεμμύδια μέσα στο φούρνο και φυσικά δεν θέλω να πάει χαμένη καθόλου η μαρινάδα που ετοιμάσαμε. Γενικά είμαι σίγουρος πως μπορείτε να φτιάξετε τη συνταγή. Ας φαίνονται πολλά τα υλικά, δεν είναι πολλά, πιστέψτε με, και πολλά να είναι αξίζει ο κόπος, γιατί όταν δοκιμάσετε το κοτόπουλο θα πάθετε την πλάκα σας. Λοιπόν, ψήνουμε. Μισή ωρίτσα στους 190 βαθμούς στον αέρα και θα είναι έτοιμα. Άμα δείτε ότι παίρνουν έτσι αρκετό χρώμα, χαμηλώστε λίγο στους 180, θέλω μισή ώρα να ψηθούν. Σε μισή ωρίτσα τα βγάλουμε το φούρνο, θα είναι τραγανά απ' έξω, θα έχουν μελώσει, θα έχει καραμελώσει η σαλίτσα από μέσα, θα έχει πάρει όλη τη γεύση από τα αρώματα. Με το που ψήνετε θα μυρίσει όλη η κουζίνα σας και όλη η γειτονιά, πιστέψτε με. Τα βγάζουμε από το φούρνο, ετοιμάζουμε και τη σάλτσα και σερβίρουμε. Ο όρος μπαχαρικά αναφέρεται στις αρωματικές, πικάντικες ή καυτερές ουσίες φυτών που ευδοκιμούν συνήθως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Η ετυμολογία της λέξης πιθανότατα είναι αραβικής ή τουρκικής προέλευσης και περιγράφει το σύνολο των αρωματικών μαγειρικών καρικευμάτων. Τα μπαχαρικά παρέχουν αξιόλογες ποσότητες αντιοξειδωτικών ουσιών στον οργανισμό μας, χωρίς να αυξάνουν τις θερμίδες του φαγητού. Η κοτοπουλάρα μας είναι έτοιμη. Το πόσο έχει σπάσει η μύτη μου δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είναι τόσο αρωματικό και τόσο νόστιμο. Απ' έξω γίνει πάρα πολύ τραγανό, είναι πάρα πολύ ζουμερό από μέσα και ήρθε η ώρα να βάλουμε και λίγο σαλτσούλα από δίπλα. Γιατί κοτόπουλο χωρίς σαλτσούλα δεν γίνεται. Θα κάνω ό,τι πιο απλό μπορώ να κάνω. Θα κάνω μια σάλτσα γιαουρτιού με μουστάρδα και μέλι. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Για να κάνετε μια ωραία σάλτσα γιαουρτιού πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε σφραγιστό γιαούρτι, γιατί άμα δεν πάρουμε σφραγιστό, γενικά ό,τι ρίχνουμε μέσα αρχίζει και κάνει πάρα πολύ νερουλή τη σάλτσα μας. Θέλουμε να μείνει σφιχτή, οπότε παίρνουμε σφραγιστό και ό,τι γρασία βάλουμε τελικά την απορροφάει. Και θα χρησιμοποιήσω και μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα σκουίζ απαλή καλαμάτα από Παπαδημητρίου. Λοιπόν, αυτή η μουστάρδα είναι απαλή, μεσογειακή, με πολλά βότανα, βασισμένη σε μοναδικά συστατικά όπως το νούμερο 1 βαλσαμικό ξύδι καλαμάτα από Παπαδημητρίου και φυσικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη μουστάρδα, ρίχνουμε και το μελάκι μας και πάμε στον κήπο μας! Να κόψουμε λίγο, Διός μου. Το μάδισα το φυτό. Τέλεια. Ψιλοκόβω, ανακατεύω. Δεν θα βάλω αλάτι. Θέλω να ισορροπήσει τις γεύσεις από το κοτόπουλό μου. Οπότε θα βάλω πιπέρι.
Λίγο πιπεράκι ίσα ίσα και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Κοτόπουλο με μπαχαρικά. Για το κοτόπουλο. Τεμαχίζουμε το κοτόπουλο και το βάζουμε σε ένα μπολ. Μαζί με το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι. Την καυτερή πιπεριά και το σκόρδο. Στο μούλτι ρίχνουμε τη μαύρη μαλακή ζάχαρη, το ξύσμα και το χυμό του λάιμ και του πορτοκαλιού, το μπαχάρι, το τζίντζερ, την κανέλα και το πιπέρι καγιέν. Τρίβουμε λίγο μοσχοκάριδο, προσθέτουμε το φασκόμηλο, το θυμάρι, το ξύδι και τη σόγια και ομογενοποιούμε. Ρίχνουμε όλο το μείγμα με τα μπαχαρικά στο κοτόπουλο, ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε να μαριναριστεί από 12 ώρες έως 2 μέρες. Στη συνέχεια, ψήνουμε το κοτόπουλο σε ταψί με σχάρα για μισή ώρα στους 185 βαθμούς. Για τη σάλτσα. Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το μέλι, το δυόσμο και λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε. Το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Νομίζω ότι όποιος το βλέπει του τρέχουν τα σάλια. Θέλω να σας δείξω αυτό που έχουμε κάνει με τα κρεμμυδάκια που έχουμε ψιλοκόψει. Κοιτάξτε εδώ, όλα αυτά είναι κρεμμύδια, τα βλέπετε. Αυτό ουσιαστικά έχει γίνει σαν ένα τσάτνι πάνω στο κοτόπουλο. Έχουμε κάνει μία σάλτσα στον αυτόματο πιλότο που κατευθείαν έγινε μόνη της μέσα στο φούρνο. Μέσα, θέλω να δείτε πόσο ζουμερό έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ένα ζουμερό κοτόπουλο. Όταν παίζεις το μαχαίρι και απλά το ακουμπάς και αφήνεις σημάδι το μαχαίρι, καταλαβαίνεις ότι είναι ζουμερό. Θα πάρω και λίγο από το τσάτνι που ουσιαστικά έχουμε φτιάξει, αλλά στον αυτόματο πιλότο, λίγο από τη σαλτσούλα μου και θα κάνω την πιο ωραία μπουκιά που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι ένα κοτόπουλο που λιώνει στο στόμα. Είναι μια μαρινάδα που δουλεύει τόσο πολύ μέσα. Έχει μαλακώσει τόσο πολύ το κοτόπουλο που δεν θα το πιστέψετε. Ίσως να είναι το πιο μαλακό κοτόπουλο που έχετε φάει ποτέ σας και το πιο αρωματικό. Η σάλτσα ταιριάζει τέλεια γιατί ισορροπεί πάρα πολύ το κοτόπουλο και λίγο, είναι λίγο πικάντικο. Βάλαμε αρκετά πικάντικα μέσα, οπότε χρειάζεται και το γιαουρτάκι, τη σάλτσα γιαουρτιού από δίπλα. Το κοτόπουλο αυτό είναι τέλειο, είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε δοκιμάσει ποτέ σε ψητό κοτόπουλο. Και μετά από αυτή την υπέροχη συνταγή, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον Μιχάλη Εγκλεζίλη.